Καλή σας ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην πύλη Ε7. Ο Κωνσταντίνος ο Ντάμπος θα σας δείξει ότι ήδη έχει ξεκινήσει κόσμος να φτάνει εδώ στο λιμάνι για να ταξιδέψει είτε για λόγους αναψυχής, είτε για επαγγελματικούς λόγους. Όλοι κρατάνε τα αποτελέσματα των PCR 72 ώρων ή self-test 24 ώρων, γιατί αυτές είναι οι προϋποθέσεις, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο πρέπει να έχουν περάσει βέβαια 14 ημέρες. Να ρωτήσουμε τον κύριο, ο οποίος είναι εδώ στην αναμονή και περιμένει. Τι έχει απ' όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Πού πηγαίνετε? Στην Ήω. Ήω. Τι κρατάτε? Ήω. Ναι. Τα αποτελέσματα του self-test, τη δήλωση επιβίβασης, από το εργάνι για τη μετακίνησή μου. Από εργάνι πάτε για επαγγελματικούς λόγους, έτσι. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσατε να ταξιδέψετε ακόμα και για τη δουλειά σας λόγω του περιορισμού ή... Όχι. Κανονικά με το εργάνι μπορούσα να ταξιδέψω για τη δουλειά μου. Πολλά χαρτιά βέβαια. Χαρτιά. Τι να χαρτούρα, κάνουμε, παιδιά, χαρτούρα. Περιστάσεων. Σωστά. Καλό σας ταξίδι. Να είστε καλά. Για πάμε. Καλό ταξίδι. Για πάμε και σε ένα ακόμη ελευθερία, μαμά, αν μπορείς. Να σας πω ότι κρατάνε τις... Εμείς ελευθερία, ναι, βλέπουμε το έντυπο, το οποίο πρέπει να έχουν συμπληρωμένο οι επιβάτες. Αυτό εδώ είναι, με παιδιά. Όλα τα στοιχεία τους και με τις προϋποθέσεις. Μία εκ των τριών προϋποθέσεων που θα πρέπει να έχουν κλικάρει ότι διαθέτουν προκειμένου να μπορούν να ταξιδέψουν προς τα νησιά μας. Είτε να έχουν εμβολιαστεί, είτε να έχουν self-test, rapid-test, τεστ αντισωμάτων. Για να τη δούμε την κοπέλα. Δεν θέλει να μιλήσει. Δεν ήθελε να μιλήσει, δεν ήθελε να μιλήσει. Καλημέρα, τι κάνετε? Για πού ταξιδεύετε σήμερα? Για Σαντορίνη, για δουλειά. Για δουλειά, έχετε κάνει PCR, έχετε κάνει self-test? Το self-test. Το self-test. Περιμένατε να ταξιδέψετε στο και επαγγελματικούς λόγους, γιατί καλώς ή κακώς λόγω της κατάστασης σημαίναμε αν είναι στην Αθήνα. Αυτό περιμέναμε γιατί ήμασταν κλεισμένοι στην Αθήνα, οπότε έτσι. Κάποια στιγμή να δουλέψουμε κι εμείς τουρισμού. Α, δουλεύετε στον τουρισμό? Τουρισμό, μάλιστα. Μάλιστα.